βρισκόμαστε σήμερα εδώ έπειτα από μια πρωτοβουλία που πάρθηκε ορισμένων ταξικών σωματείων, μεταξύ των οποίων το Συνδικάτο Οικοδόμων, το Συνδικάτο των Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες, η Ένωση Εμποροϊπαλλήλων, το Σωματείο των Εργολαβητικών Καθαριστών και Εργαζομένων στη Φύλαξη και φυσικά το Συνδικάτο των Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Το θέμα είναι λίγο έως πολύ γνωστό. Αφορά την κατάτια πλέον που υπάρχει στον ΟΑΣΤ, σε αυτό το μεγάλο φορέα, ο οποίος υποτίθεται διασφαλίζει τη μεταφορά χιλιάδων εργαζομένων και όχι μόνο καθημερινά. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Βλέπουμε έναν απαρχαιωμένο στόλο με πανάκριβο αντίτιμο να μετατρέπει τη μετακίνηση του εργαζόμενου λαού καθημερινά σε ένα παιχνίδι κορώνα γράμματα για το αν θα φτάσει σώος και ασφαλής στον προορισμό του. Και φυσικά, ακόμα και αν αυτό συμβεί, θα συμβεί μετά από τεράστιες καθυστερήσεις, μιας και ελλείψεις σε λεωφορεία αλλά και σε εργαζόμενους και σε ανταλλακτικά είναι τεράστιες. Όλα αυτά φυσικά δεν ήρθαν από πουθενά, είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που ακολουθείται όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακολουθείται και σήμερα, και από τις και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και από τη σημερινή. Ιδιαίτερα σημερινή βλέπουμε ότι επισπεύδει τις διαδικασίες μιας και για άλλη μια φορά προσπαθεί να κοροϊδέψει λέγοντας ή προσπαθώντας και αφήνοντας να εννοηθεί ότι η λύση θα έρθει για άλλη μια φορά βάζοντας μέσα σε αυτό το τομέα επιχειρηματίες οι οποίοι ξεκάθαρα αποσκοπούν για τα δικά τους κέρδη και φυσικά δεν δίνουν μία, ας το πούμε έτσι, για τις ανάγκες του εργαζόμενου λαού. Να, γιατί είμαστε και σήμερα εδώ, δεν είναι η πρώτη πρωτοβουλία που παίρνουμε και φυσικά δεν θα είναι η τελευταία. Σήμερα και αύριο είμαστε σε μια σειρά τοποθεσίες της πόλης. Καλούμε και ενημερώνουμε τον εργαζόμενο κόσμο, όλους τους εργάτες, τους συνταξιούχους, τους φοιτητές, να ενημερωθούν πάνω σε αυτό το ζήτημα. Μαζεύουμε υπογραφές ακριβώς για αυτά τα προβλήματα, μα πάνω απ' όλα διεκδικώντας και ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Φυσικά είμαστε κάθετα αντίθετοι να μην ιδιωτικοποιηθεί ο ΟΑΣ, το αντίθετο, με ευθύνη της κυβέρνησης, με ευθύνη του κράτους, να διασφαλιστούν όλοι αυτοί οι φόροι που χρειάζονται, έτσι ώστε να αγοραστούν καινούργια, σύγχρονα και ασφαλή λεωφορεία, προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση και ασφαλή μετακίνηση του λαού. Δεύτερον, να προσληφθούν εργαζόμενοι με σταθερή εργασία, με ολοκληρωμένα δικαιώματα, προκειμένου να συμβάλλουν ακριβώς αυτόν τον στόχο. Φυσικά, διεκδικούμε όπως και όλο το προηγούμενο διάστημα αυτά τα λεωφορεία, αυτή η μεταφορά να είναι δωρεάν για τους φοιτητές, για τους σπουδαστές, για τους συνταξιούχους, τους άνεργους, για τους εργαζόμενους που πηγαίνονται στη δουλειά τους. Νομίζουμε ότι είναι αιτήματα επίκαιρα εν έτη 2020 πλέον. Αυτές τις υπογραφές που μαζεύουμε θα τις καταθέσουμε τη Δευτέρα σε όλους τους αρμόδιους φορείς και φυσικά θα συνεχίσουμε την πίεση σε αυτή την κατεύθυνση και με άλλες προσπάθειες και με άλλες πρωτοβουλίες. Να πούμε επίσης ότι είναι ευχάριστο το γεγονός ότι είναι θετική ανταπόκριση του κόσμου, με όσους ως τώρα κουβεντιάσαμε δείξαν ότι κατανοούν ακριβώς το νόημα του προβλήματος και πάνω απ' όλα κατανοούν ότι οι ηθήνοντες, ας το πούμε έτσι, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να μεθοδάβουν για το πώς να διασφαλίσουν τα κέρδη για άλλη μια φορά μεγάλων επιχειρηματιών. Άρα λοιπόν το σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε την προσπάθεια και φυσικά θα ενημερώσουμε για οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία παρακολουθεί.